Φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα έχει σφραγιστεί κατά την άποψή μας το τελευταίο διάστημα από δύο γεγονότα. Αναφέρομαι βεβαίως από τη μία στη σιδηροδραμική τραγωδία προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, πριν από μόλις 3 εβδομάδες, όπου χάθηκαν 57 τουλάχιστον άνθρωποι νέοι στην πλειοψηφία τους, αλλά και από τον τεράστιο δολοφονικό σεισμό, ο οποίος έγινε τον περασμένο Φλεβάρι με επίκεντρο την Τουρκία και τη Συρία, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη βαθιά συμπαράστασή του και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και των δύο γεγονότων. Πιστός στις διεθνιστικές του αρχές, εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τον τουρκικό και τον συριακό λαό, τη στήριξή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας. Κλιμάκια του κόμματος και της ΚΝΕ επισκέφτηκαν τις πληγήσεις περιοχές του σεισμού, οργανώθηκε η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη με μπροστάρι τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, παραδόθηκαν τόνοι πολύ υλικού αλληλεγγύη στα εργατικά συνδικάτα της Τουρκίας. Με όλες μας τις δυνάμεις, συμβάλαμε και συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στις μεγαλειώδεις απεργίες, διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις που διοργανώθηκαν από σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικά συμβούλια και άλλους μαζικούς φορείς για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη. Για να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι, να εξασφαλιστούν σύγχρονες, φθηνές και ασφαλείς συγκοινωνίες για τον λαό. Αναδείξαμε ποιοι είναι οι πραγματικοί υπέτη, ότι δεν ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Ότι ευθύνεται η εγκληματική ευρωενωσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών που κατάτμισε τον ΟΣΕ, χώρισε το βαγόνι από τη ράγα, τα ιδιωτικοποίησε, παραδίδοντας το μεταφορικό έργο στη Hellenic Train. Μια πολιτική η οποία υποχρηματοδοτεί το δίκτυο, τη συντήρησή του, θεωρώντας την ασφάλεια ως το χαμηλότερο δυνατό κόστος, που μείωσε τραγικά το προσωπικό του σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα οι ελάχιστοι εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασία, να εργάζονται έως και 9 ημέρες χωρίς ρεπό και 11 ώρες την ημέρα. Αυτό είναι το υπόβαθρο που δημιουργεί κατά την άποψή μας το πάμε και όπου βγει, το οποίο πραγματικά δεν βγαίνει πουθενά, όπως επισήμανε ο λαός στις ογκώδεις διαδηλώσεις του, οι οποίες συνεχίζονται και αυτές τις μέρες. Αναδείξαμε βεβαίως ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ίδιο, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας, αλλά ότι συμβαίνουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σιδηροδρομικές μεταφορές λειτουργούν με βάση το κέρδος. Είτε είναι ιδιωτικοποιημένες, είτε παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. Διότι για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη, χρειάζεται να περιοριστούν οι αναγκαίες υποδομές ασφαλείας. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με οδηγίες της, εξαιρεί τις εταιρείες από την υποχρέωση να εφαρμόζουν κανόνες ασφαλείας, εάν αυτοί θα απειλήσουν την κερδοφορία τους. Το γεγονός και μόνο ότι το 13% του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρόμου καλύπτεται από συστήματα τηλεδιοίκησης είναι ενδεικτικό. Η έκθεση αυτή, που ενημερώνει για αυτή την κάλυψη, που μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο, επιχειρεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες επενδύσεις ασφαλείας, διότι έχουν αργή απόσβεση. Δηλαδή, δεν είναι κερδοφόρες για τα μονοπόλια τα οποία αλλημένονται πραγματικά τον κλάδο των μεταφορών. Αυτή είναι, κατά την άποψή μας, σύντροφοι και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία τα αστικά κόμματα θέλουν σήμερα να τη βάλουν και πραγματογνώμονα για να διερευνήσει τις αιτίες της τραγωδίας. Αυτό είναι και το αστικό κράτος, το οποίο είναι συντονισμένο στις ανάγκες, στα θέλω των μονοπωλίων και στο στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κράτος το οποίο είναι εχθρικό για το λαό, αλλά ικανό να στηρίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων εις βάρος της ζωής τους. Ακολουθώντας τη στρατηγική μέγιστη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αυτό που λέγεται cost benefit, κόστος όφελος, την απελευθέρωση και λειτουργία με επιχειρηματικά κριτήρια κρίσιμων υποδομών που υλοποίησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, το σίγουρο είναι ότι θα θερνούμε συνεχώς θύματα, θα υποβαθμίζεται το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Φίλες και φίλοι, κατά την άποψή μας, χρειάζεται νομίζω να σημειώσουμε ότι μεγάλες φυσικές καταστροφές δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός φυσικού κινδύνου. Θα μας απασχολούσε ένα σεισμός εάν αυτός γινόταν σε μια κατοίκητη περιοχή? Θα μας απασχολούσε μια νεροποντή στην έρημο? Θα μας απασχολούσε μια πυρκαγιά σε ένα τροπικό δάσος χιλιάδες μίλια από τον πολιτισμό? Άρα λοιπόν, οι φυσικές καταστροφές δεν προκύπτουν γενικά από τα φυσικά φαινόμενα. Προκύπτουν εκεί όπου τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης συναντιούνται με τμήματα του πληθυσμού, τα οποία όμως έχουν αφαιθεί εκτεθειμένα, ανοχήρωτα, χωρίς τα αναγκαία έργα, χωρίς τελεχωμένες και εξοπλισμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, χωρίς κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καταστροφών. Πλήττονται, φίλες και φίλοι, όλοι το ίδιο από τις φυσικές καταστροφές? Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πλήττονται κατά πλειοψηφία? Πρόκειται βεβαίως για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Γιατί είναι εκείνοι που ζουν με τεράστιες ελλείψεις, είναι εκείνοι που ζουν κατά κανόνα σε παλιά σπίτια, σε παλιές υποδομές, σε περιοχές όπου βασικές υποδομές πολιτικής προστασίας είναι είτε ανύπαρκτες είτε είναι απαρχαιωμένες. Δείτε για παράδειγμα τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως μετά το δολοφονικό σεισμό στην Τουρκία.
για τους εργολάβους δηλαδή, οι οποίοι δεν τηρούσαν ακόμη και τις υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες ασφαλείας για τις υποδομές, οι οποίες και βεβαίως κατέρευσαν με έναν τέτοιο τεράστιο σεισμό σαν τραπουλόχαρτα. Και στους οποίους η αστική τάξη της Τουρκίας και η αστική κυβέρνηση τους έδωσε χάρη μέσα σε εισαγωγικά πριν από μερικά χρόνια, επιβάλλοντάς τους να πληρώσουν ορισμένα πρόστιμα. Πάρθηκαν όμως μέτρα για να ενισχυθούν οι λαϊκές κατοικίες οι οποίες είχαν χτιστεί χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές? Όχι βέβαια. Ακόμη και η ίδια η αντιμετώπιση του κράτους στην ενδοχώρα και στα τουριστικά παράλια ήταν διαφορετική. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό, αλλά είναι αποκαλυπτική πραγματικά η αποστολή που έκανε ο Ριζοσπάστης και το πόρταλ το 902 για το γεγονός ότι στις πιο τουριστικές περιοχές, ήδη μερικές μέρες μετά το χτύπημα του σεισμού, είχε ξεκινήσει η αποκατάσταση, ενώ αλλού ο λαός της Τουρκίας, η εργατική του τάξη, τα αυτοκάλακα στρώματα, ακόμη και σήμερα βασανίζονται που έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες από το σεισμό. Είναι επίσης αποκαλυπτική, αλλά να πούμε και συνάμα τραγική, η δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στον απόϊχο του μεγάλου σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία, ότι εκκρεμούν περίπου 30.000 έλεγχοι κτηρίων από το σεισμό της Αθήνας το 1999. Άρα λοιπόν από κάθε πλευρά του προβλήματος παρουσιάζεται ο ίδιος ένοχος, ο οποίος είναι το αστικό κράτος. Και όσοι το διαχειρίζονται και το διαχειρίστηκαν. Γιατί είναι ένα κράτος ταξικό, εχθρικό προς τα λαϊκά συμφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες, τα οποία τα θεωρεί κόστος ή, όπως ήθιστε να το αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύσεις με πολύ αργό ρυθμό απόσβεσης, όπως ακριβώς τα συστήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Ας δούμε επομένως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποιες είναι οι επενδύσεις με γρήγορο ρυθμό απόσβεσης και εγγυημένη κερδοφορία, τις οποίες σπρώχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και επιλέξιμες από τα διάφορα προγράμματα που μοιράζουν χρήμα που είναι στην πραγματικότητα ιδρώτας του λαού, στους ομίλους, ενώ καλούν ταυτόχρονα το λαό να προσαρμόσει τις ανάγκες του στη λεγόμενη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αντοχές της οικονομίας. Προγράμματα, για παράδειγμα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ή η Νέα Πράσινη Συμφωνία, ή η Ψηφιακή Μετάβαση, που κοστολογούνται 1 τρισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2027. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ δικά μας χρήματα. Χρήματα που έρχονται από τις φορολογικές επιβαρύνσεις των λαών των μελών. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενή χώρα. Είναι σεισμογενής χώρα, το ξέρουμε, και ίσως η πιο σεισμογενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις εκτιμήσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν χτυπηθεί από σεισμούς. Είναι η Κρήτη, είναι η Σάμος, είναι η Λέσβος, είναι η Θεσσαλία, για να αναφέρουμε μόνο ορισμένες. Θα περίμενε επομένως κανείς αυτά τα ζητήματα να είναι ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής προστασίας. Να συζητιούνται, να παίρνονται μέτρα, να θωρακίζονται σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, άλλα δημόσια κτίρια, εργοστάσια, χώροι δουλειάς, η λαϊκή κατοικία, να δίνονται κονδύλια για τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Όμως αυτό δεν γίνεται και το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Γιατί οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Καθορίζονται από την κερδοφορία του κεφαλαίου, καταπατούν τις λαϊκές ανάγκες, τους βασικούς όρους προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Πριν από μόλις μία εβδομάδα, την εβδομάδα που πέρασε, είχαμε ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Συζητήσαμε λοιπόν για άλλη μια φορά το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων. Μέσα από αυτή την έκθεση, που για άλλη μια φορά μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε, βλέπουμε τους στόχους τους. Με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οδηγία θέτει επιπλέον κριτήρια όπως προώθηση των πράσινων δομικών υλικών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των σταθμών ηλεκτροκίνησης στις κατοικίες, εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε μέχρι το 2050 όλα τα κτίρια να είναι κτίρια με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Τα προβλήματα της αντισεισμικής θωράκισης σε μια σεισμογενή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όχι μόνο δεν συζητιούνται, αλλά παραμένουν και οξύνονται. Εισάγεται με βάση αυτή την έκθεση σε όλες τις κατευθύνσεις το κριτήριο του κόστους-οφέλους για την εξεύρεση των βιώσιμων λύσεων, γενικότερα η οικονομική αποδοτικότητα, δηλαδή η κερδοφορία. Σε αυτή τη βάση θα καθορίζονται και οι επιλογές για την αντισεισμική θωράκιση και την αντιπυρική ασφάλεια. Επομένως, δηλαδή, θα υπονομεύονται από την αρχή. Γιατί προτάσσεται σε όλο τον σχεδιασμό η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, επομένως και η χρήση δομικών υλικών που υπηρετούν αυτό το στόχο. Και όχι η χρήση δομικών υλικών που υπηρετούν τις ανάγκες ασφάλειας και θωράκισης των κτηρίων. Οι κατευθύνσεις που δίνονται με όχημα τις μαζικές ανακαινήσεις, για παράδειγμα, θα υποχρεώσουν με κριτήριο το κέρδος σε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια και οδηγούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σύνολο γειτονιών και συνοικιών, στο όνομα της αποδοτικότητας της οικονομίας. Και αυτό τι σημαίνει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραδοθούν σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους ολόκληρες συνοικίες, οι οποίες προφανώς θα αξιοποιηθούν αναλόγως, ενώ τα λαϊκά και νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν από το αυξημένο κόστος. Αν συνδυαστεί αυτό με την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας,
όπου αγοράζονται ολόκληρα κτίρια και συνοικίες από εταιρείες real estate και, μαζικούς και ταυτόχρονα γίνονται μαζικοί πληστηριασμοί κατοικιών, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για σχέδιο το οποίο δίνει διέξοδο σε λιμνάζοντα κεφάλαια που μέχρι σήμερα δεν είχαν το επιθυμητό ποσοστό κέρδους σε βάρος της λαϊκής στέγης και κατοικίας. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκροτήσει ένα συγκεκριμένο ταμείο, λέγεται Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κινητοποιείται για να συνδράμει τα κράτη-μέλη που αντιμετώπισαν φυσικές καταστροφές. Στην Ολομέλεια του περασμένου Δεκέμβρη, δηλαδή πριν από τρεις μήνες, συζητήθηκε έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου για την κινητοποίηση πόρων του Ταμείου για διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Την αίτηση που είχαμε κάνει τότε μετά το σεισμό στην Κρήτη το Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά, έτσι έρχεται να συζητηθεί. Η ίδια η έκθεση κάνει ορισμένες παραδοχές. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, ότι το ετήσιο ανώτατο όριο του αποθεματικού αλληλεγγύης και επίγουσας βοήθειας, το κονδύλι δηλαδή το οποίο κινητοποιείται, για την περίοδο 2021-2027, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Δεύτερον, ότι το μέγιστο διαθέσιμο ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα μπορούσε να καλυφθεί και έρχεται πάνω από ένα έτος μετά τα γεγονότα. Αυτά τα λένε οι ίδιοι. Τρίτον, ότι λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, οι πληγέντες θα πάρουν ακόμη πιο περιορισμένη βοήθεια, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τους. Η έκθεση δηλαδή, φίλες και φίλοι, αποκαλύπτει ότι το αποθεματικό, το κονδύλι δηλαδή, βρίσκεται υπό ακραία πίεση, έτσι το λέει με δικά της λόγια. Γιατί? Λόγω του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο το ψευδεπίγραφο Ταμείο για την Ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μετατράπηκε σε πολεμικούς εξοπλισμούς για την υπεριαλιστική αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωατλαντισμού και Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ένα τεράστιο τμήμα ευρωενωσιακών κονδυλίων, μεταξύ των οποίων και τα κονδύλια για την αποκατάσταση και τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, έχουν δημιουργηθεί για να συντηρήσουν την ενδοϊμπεριαλιστική πολεμική φρενίτιδα. Η έκθεση, φίλες και φίλοι, επιβεβαιώνει αυτό που επανειλημμένα τονίζουμε εμείς στις παρεμβάσεις μας, ότι η όρη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι απαγορευτική, ότι τα ποσά που δίνονται είναι ελάχιστα και δίνονται καθυστερημένα, ότι στην πραγματικότητα για τους ίδιους τους πληγέντες δεν μένει τίποτα. Ενδεικτικά, το κόστος της καταστροφής από το σεισμό στην Κρήτη, με βάση τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανερχόταν στα 143 εκατομμύρια ευρώ και κάτι ακόμα. Το ποσό που προβλέφθηκε σαν αποζημίωση για την Κρήτη ήταν 1.350.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στην Ισπανία οι ζημίες από έκρηξη ηφαιστείου ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο. Το ποσό που διατέθηκε ήταν λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η ίδια αναλογία πάνω κάτω ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες χώρες που κάνανε αίτηση να αποζημιωθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δικά μας χρήματα. Θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες που έγιναν στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία το προηγούμενο διάστημα, άλλες φυσικές καταστροφές. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων ξεκαθαρίζουν ακόμη περισσότερο στις απαντήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ερωτήσεις που κάνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Όπως για παράδειγμα, στην απάντηση της αρμόδιας Επιτροπής το Δεκέμβριο του 2021, στην ερώτηση που κάναμε για το σεισμό στην Κρήτη. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες, απαντάει η Επίτροπος. Δηλαδή, λέει στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους που χάσαν τις περιουσίες τους, τα μέσα της δουλειάς τους, να μην περιμένουν τίποτα. Και στη συνέχεια παραπέμπει η Επίτροπος στο υποκατάρτιση ειδικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας της Ελλάδας, το οποίο λέει είναι ύψους 700 εκατομμυρίων από το 2021 έως το 2027, δηλαδή 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό λέει η Επιτροπή. Μα μόνο οι ζημιές του σεισμού στην Κρήτη ξεπερνούν κατά πολύ, αν πούμε ότι αυτά τα 700 εκατομμύρια θα τα διέθεταν για να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Και βεβαίως, επειδή είναι πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, αυτά τα ίδια τα 100 εκατομμύρια το χρόνο, αν πούμε ότι θα διαιρεθούν μέσα στην 7 ετία, προφανώς και δεν επαρκούν για να καλύψουν τα ζητήματα της, πρώτα απ' όλα των αποζημιώσεων, της αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπυρικής προστασίας, των αντιπλημμυρικών έργων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ψίχουλα μπροστά στο 1 τρισεκατομμύριο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως το ύψος των αποζημιώσεων και χρηματοδότηση έργων καθορίζεται και από την στατιστική ανάλυση, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός που αξιοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σου λέει, εάν φέρει πίν η Κρήτη, για παράδειγμα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι μια σεισμογενής περιοχή, τότε δεν μπορείς εσύ να αξιοποιήσεις απριόρι από πριν κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνεις έργα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας επί πρόληψης. Στη διαχρονική απέτηση του ΚΚΕ να αρθούν αυτοί οι απαράδεκτοι όροι και προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντούν πάντα με σιωπή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τροπολογίες που καταθέσαμε και εγώ και ο Κώστας ο Παπαδάκης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το Φλεβάρι του 2021 για την αλλαγή αυτών των απαράδεκτων όρων του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίφθηκαν από την Επιτροπή. Καταψηφίστηκαν δηλαδή. Άρα λοιπόν βγαίνει το εξής συμπέρασμα. Αντί για υποδομές πρόληψης, πλήρους αντισεισμικής θωράκισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις προτιμούν να δίνουν κατόπιν καταστροφής πενιχρές και ολοένα μειούμενες αποζημιώσεις, με το βλέμμα στραμμένο στην πρημοδότηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και στο άνοιγμα της αγοράς ιδιωτικών ασφαλίσεων κτηρίων και ασφαλιών ζωής. Αυτός είναι άλλος ένας από τους λόγους για τον οποίο προστίθεται η ιδιωτική ασφάλιση ως προϋπόθεση για να δίνονται πλέον οι άδειες ανέγερσης κτηρίων και οικοδομών. Για να υπάρξει ένα μέτρο σύγκρισης όλων αυτών που λέμε, σημειώνουμε ότι από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022 αντιστοιχούσαν για τη χώρα μας ένα ποσό κοντά στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 7 δισεκατομμύρια περίπου κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων των ομίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας. Και τα υπόλοιπα βεβαίως κατευθύνονται σε επενδύσεις που είναι επιλέξιμες, όπως για παράδειγμα τα ενεργειακά κτίρια μηδενικών εκπομπών. Εδώ να σημειώσουμε ότι ακόμα και μεσούσεις της πανδημίας εγκρίνονταν κονδύλια ευρωενωσιακά για τα νοσοκομεία, που θα έλεγε κανείς ότι αφού θα έπρεπε να λύσουν προβλήματα κτηριακής υποδομής των νοσοκομείων που δεν είχαν μεθ, δεν είχαν μόνιμο προσωπικό, δεν είχαν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πηγαίνανε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Εμείς δεν λέμε, ας κάνουν για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Αλλά το πρώτο και το κύριο είναι να λύσει το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επίπεδου και υψηλής ποιότητας από μόνιμο, σταθερό εργασιακό, ιατροτεχνολογικό προσωπικό κτλ. Η έκθεση φτάνει στο σημείο που συζητάμε για το Ταμείο Αλληλεγγύης να περιγράφει ως απρόβλεπτα τα μεγέθη των καταστροφών, προσπαθώντας να αποκρύψει ότι οι ζημιές και η έκτασή τους θα είχαν αποφευχθεί ή περιοριστεί εάν υπήρχαν έργα υποδομών, στελεχωμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, σύγχρονο σχέδιο αντιμετώπισης. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία το ΚΚΕ απαιτεί δημόσια και με μεγάλη ένταση όλο το προηγούμενο διάστημα. Όμως αυτά τα αιτήματα προσκρούν σε συγκεκριμένα εμπόδια, που είναι η στρατηγική της μεγιστοποίησης του καπιταλιστικού κέρδους που διαπερνά την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κρατών. Αυτή είναι, σύντροφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν αλληλεγγύης. Ο χαρακτήρας της σαν διακρατικής ένωσης των μονοπωλίων, από χέρι αντιλαϊκή, αποδεικνύεται στις φυσικές καταστροφές, αποδείχθηκε στην πανδημία, αποδεικνύεται στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος αλλά και στην καπιταλιστική ανάπτυξη, αποδεικνύεται στον πόλεμο και στην ειρήνη με το πιστόλι στον κούρατο αυτών των λαών. Είναι ανάγκη επομένως, κατά την άποψή μας, ο ελληνικός λαός και η νεολαία του να βγάλουν συμπεράσματα. Και να βγάλουν βασικά συμπεράσματα από τη στρατηγική ταύτιση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, σε όλα τα κομβικά στρατηγική σημασία ζητήματα και σε όσα έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Ας θυμηθούμε. Με αυτές τις κυβερνήσεις συνέβησαν μεγάλες καταστροφές στη χώρα μας στο πρόσφατο παρελθόν. Η Μάντρα, το Μάτι, οι πυρκαγιές στην Εύβοια, οι σεισμοί στην Κρήτη, στη Σάμο, στη Λέσβο, οι πυρκαγιές στην Ηλία. Να σκεφτούν ότι κάθε μελλοντική κυβέρνηση που θα προκύψει φτιαγμένα από αυτά τα υλικά, τα από χέρια αντιλαϊκά, θα εφαρμόσει αυτήν την επικίνδυνη εγκληματική πολιτική για το λαό. Άρα λοιπόν, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και να κάψει τα αντιλαϊκά σενάρια, βαδίζοντας πραγματικά στον δρόμο της ανατροπής, με ένα Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ακόμη πιο ισχυρό.